τα όπλα η κυνηγή, καθώς από αύριο ανοίγει η αυλαία της κυνηγητικής περίοδου με τους κυνηγούς να σπέβδουν στα δάση προς αναζήτηση θυραμάτων. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι είναι η αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού θυρευθέντων αγριόχειρων με προφανή στόχο την ελάττωση του πληθυσμού τους. Εν ώψη της έναρξης της κυνηγητικής περίοδου, ο αντιπρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιαννίνων, Βαγγέλης Λίτρας, τόνισε την ανάγκη που υπάρχει οι κυνηγοί να λάβουν μέτρα πρόληψης και να αφορούν τα ειδικά γυλαίκα έτσι ώστε να μην υπάρξουν ατυχήματα. Βέβαια, κάποιοι, σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, έχουν ήδη ξεκινήσει τον κυνήγι και ήδη κάποιες τέτοιες περιπτώσεις παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Ενώ τέλος έκανε γνωστό πως το καταφύγιο του Κυνηγητικού Συλλόγου στην Ολίτσικα λειτουργεί. Αρχίζει αύριο το κυνήγι. Το κυνήγι για τα περισσότερα θυράματα, για την πλειοψηφία των θυραμάτων. Γιατί στις ζώνες διάβασης είχε ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου. Το κυνήγι που ασκείται από αύριο, κύρια στην περιοχή μας, είναι του λαγού και του γουρουνιού. Είναι ο μεγάλος όγκος των κυνηγών που ασχολούνται με αυτό το κυνήγι. Εγώ θα ήθελα να το συμπιστήσω στην προσοχή. Να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους νόμους στο κυνήγι, να φοράνε το γυλαίκο. Ο Σύλλογος πρωτοστάτησε πέρυσι και τους έδωσε γυλαίκο και καπέλο. Φέτος τους έδωσε ξανά γυλαίκο, το οποίο είναι κόκκινο, είναι ευδιάκριτο. Να φοράνε το γυλαίκο, γιατί έτσι τους βλέπει ο συγκυνηγός, βλέπουν τον συγκυνηγό. Εκτός το ότι είναι υποχρεωτικό για κάποια θυράματα από τον νόμο. Και αν συμβεί ατύχημα δεν σε καλύπτει κανένας, εάν δεν φοράς το γυλαίκο. Σε όλα τα κυνήγια λοιπόν καλά είναι να φοράνε το γυλαίκο, γιατί έτσι αποφεύγονται τα ατυχήματα. Να επιστήσουν προσοχή ότι το κυνήγι της Πέρδικας δεν αρχίζει αύριο και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Μην πούν κάποιοι ότι δεν το ξέρουμε, κάποιοι πονηροί, γιατί για τέτοιους πρόκειται. Απευχόμαστε τα ατυχήματα, αλλά εάν συμβούν θα πρέπει να δηλώνονται έγκαιρα στο Σύλλογο. Σε 5 μέρες θα πρέπει να δηλώνονται στο Σύλλογο. Να δηλώνονται άμεσα για να μπορεί και η ασφάλεια να το ελέγξει, αλλά και για να αποζημιωθούν. Καλύπτουμε όλους τους κυνηγούς. Η ασφάλειά μας καλύπτει όλους τους κυνηγούς. Απευχόμαστε τα ατυχήματα. Γι' αυτό λέμε να έχουν τεταμένη την προσοχή τους. Είπα ότι αύριο αρχίζει το κυνήγι. Βέβαια κάποιοι ξεκίνησαν πριν από μέρες το κυνήγι. Οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έχουν πιαστεί τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Αλλά και κάθε άλλη παραβατικότητα που θα διαπιστώσουμε αυτό τον καιρό θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν εννοείται μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες φωνές, τόσο αγώνα, ξανά να γυρίζουμε στο, να μηδενίζουμε τα πάντα. Να σέβονται το συγκυνηγό, να σέβονται τον άνθρωπο της Ιππέθρου. Είναι αυτός που δίνει ζωή στην Ιππέθρο και έτσι έχουμε θεράματα. Αλλά και ο άνθρωπος της Ιππέθρου πρέπει να σέβεται τους κυνηγούς. Είναι αλληλένδετη η σχέση μας. Να επισημάνω ότι από αύριο θα λειτουργεί και το καταφύγιο που έχει ενοικιασμένο ο Σύλλογος στην Ολίτσικα. Όποιος βρεθεί στην περιοχή εκεί πάνω από τους Μπαουσούς θα πιει ένα νερό, έναν καφέ, είναι δωρεάν, είναι προσφορά από το Σύλλογο. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Όποιος βρεθεί εκεί στην περιοχή και χρειάστηκε πολλές φορές και σε ατυχήματα χρειάστηκε το καταφύγιο, αλλά και η παρουσία μας μέσα στον κυνηγότοπο είναι ζωντανή, είναι αισθητή εκεί που βρισκόμαστε. Ξαναλέω, εύχομαι σε όλους καλή κυνηγητική χρονιά και χωρίς ατυχήματα.